Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ερθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς, από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτος ψυχάς ημών. Αμήν. Τα είπαμε για τους προφήτες, έλειπες. Ποια την κασέτα να ακούω τα καλύτερα. Έψαχνάσαι, αλλά πού είναι αυτό να ακούς για τους προφήτες. Είχα την έννοια σου, είδες, από αγάπη. Λοιπόν, επανερχόμαστε στη μελέτη της Θείας Λειτουργίας, του κειμένου της Θείας Λειτουργίας. Είχαμε μελετήσει την το προηγούμενη μας, προπροηγούμενη φορά, την διακονική παρότριση προς τον λαό, να θυμηθούμε την άχραντον Παναγία, την υπερευλογημένη, την ένδοξον δέσποινα μας, Θεοτόκον και υπάρθυνον Μαρία, μαζί με όλους τους Αγίους και τους εαυτούς μας και όλους τους άλλους και όλη τη ζωή μας να την αφήσουμε στα χέρια του Θεού. Και είπαμε όπως μπορούσαμε το πόσο μεγάλο πράγμα είναι αυτό να μάθει ο άνθρωπος να αφήνει τον εαυτόν του στα χέρια του Θεού και πόσες ωφέλειες βγαίνουν από αυτήν την άφηση μας, από το άφημά μας στα χέρια του Θεού. Ιδίως σήμερα που έχουμε τόσες δυσκολίες, τόσες περιπέτειες, τόσες ανασφάλειες και φοβίες για το μέλλον μας και για τις καταστάσεις μας και για τις, όλα αυτά που λέγονται και ακούγονται, το να αφηθεί ο άνθρωπος στην πρόνοια του Θεού είναι πραγματικά ό,τι πιο σημαντικό και ό,τι πιο καλύτερο. Στη συνέχεια, την ώρα που ο διάκονος λέει τις αιτήσεις τις διακονικές, ο ιερεύς μέσα στο ιερό ενώπιον της Αγίας Τραπέζης διαβάζει μία ευχή χαμηλόφωνα που δεν ακούγεται από τον κόσμο. Είναι μια προσευχή την οποία λέει ο ιερεύς πριν πει μία δική του εκφώνηση. Λέγει λοιπόν αυτή η ευχή: «Κύριε ο Θεός ημών, ούτω κράτος ανίκαστον και η δόξα κατάληπτος, ούτω έλεος αμέτρητον και η φιλανθρωπία άφατος, αυτός δέσποντα κατά την εσπλαχνία σου, επίβλεψον εφημάς και επί των Άγιων οίκων τούτων και πίσον με θυμών και των συνευχομένων ημίν, πλούσια τα ελέη σου και τους ηχτυρμούς σου». Την ώρα λοιπόν που λέγει ο διάκονος της αιτήσεις, ο ιερεύς λέγει την ευχή: «Κύριε ο Θεέ μας, του οποίου η εξουσία είναι ανυπολόγιστη και η δόξα κατανόητη, του οποίου η εσπλαχνία είναι αμέτρητη και η φιλανθρωπία ανέκφραστη, εσύ δέσποτα σύμφωνα με την εσπλαχνία σου, κοίταξε σε εμάς και στον Άγιον αυτόν ναόν και χάρισε σε εμάς και σε όσους προσεύχονται μαζί μας πλούσια τα ελέη σου και τους ηχτυρμούς σου, τη συμπάθειά σου». Βλέπετε ότι η Θεία Λειτουργία είναι μία συνομιλία του ανθρώπου με τον Θεό. Ο άνθρωπος διαλέγεται με τον Θεό. Κατευθείαν μιλούμε στον Θεό, ο ιερεύς ομιλεί στον Θεό και ο Θεός απαντά δια της χάρητος του Αγίου Πνεύματος και εκεί τελείται αυτή η συνάντηση Θεού και ανθρώπου και λέγει ο ιερεύς: «Κύριε ο Θεέ μας, του οποίου το κράτος, η εξουσία είναι ανίκαστος, είναι ανυπολόγιστη, είναι ανίκητη, δεν περιγράφεται και η δόξα είναι ακατάληπτη, του οποίου το έλεος είναι αμέτρητον και η φιλανθρωπία είναι ανέκφραστη, είναι άφατη». Ό,τι και να πει κανείς για τον Θεό δεν μπορεί να εκφράσει όλα αυτά τα οποία αισθάνεται ο άνθρωπος και αφορούν τον Θεό. Τίποτα δεν μπορεί να εκφράσει τον Θεό. Απολύτως τίποτα.
Γι' αυτό λέμε, ας πούμε, ότι ο Θεός είναι αγαθός, είναι φιλάνθρωπος, είναι έσπλαχνος, είναι, ξέρω εγώ, το ένα, το άλλο, χίλια πράγματα λέμε για τον Θεό ότι είναι, αλλά και όλα αυτά μαζί, τίποτα από όλα αυτά δεν είναι ο Θεός. Γιατί ο Θεός δεν μπορεί να περιοριστεί σε έναν ορισμό. Ο Θεός είναι και δεν είναι. Ο Θεός είναι ας πούμε αγαθός και δεν είναι αγαθός, γιατί είναι πέραν της έννοιας του αγαθού. Δεν μπορεί να περιορίσει τον Θεό μέσα σε μια έννοια. Γι' αυτό είναι απεριόριστη και ακατάληπτη και ανέκφραστη η μεγαλειότητα και η παρουσία του Θεού. Παρά τα αυτά όμως, αυτή η μεγάλη και ανέκφραστη και απεριχώρητη και απερινόητη και όλα αυτά επίθετα αυτά παρουσία του Θεού βιώνεται μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Ο κάθε άνθρωπος από τον ήπιον μέχρι τον άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται στο τελευταίο δευτερόλεπτο της επίγειας ζωής του βιώνει την παρουσία του Θεού με τον τρόπο τον οποίο ξέρει εκείνος. Γι' αυτό βλέπετε στην Εκκλησία δεν αποκλείομαι κανέναν άνθρωπο. Η Θεία Λειτουργία δεν είναι μια διανοητική λειτουργία του ανθρώπου. Ας πούμε να πει κανείς ότι ξέρεις, που λένε μερικοί, γιατί να πάω στην Εκκλησία αφού δεν καταλαβαίνω. Σίγουρα πρέπει να καταλαβαίνουμε. Αλλά ένα βρέφος τι καταλαβαίνει. Ένας άνθρωπος που είναι κουφός, μπορεί να είναι κουφός, να μην ακούει τίποτα, τι καταλαβαίνει. Ένας ξενόγλωσσος, ένας ξέρω εγώ Ρώσος που μπορεί να έρθει στη λειτουργία μας, θα καταλάβει τι λέμε, ή εμείς αν πάμε στη λειτουργία τους, δεν καταλαβαίνω. Ένα παιδί που έχει σύνδρομο Down, πόσα παιδάκια έχουμε με σύνδρομα τέτοια ας πούμε που δεν καταλαβαίνουν. Πρέπει να έρχονται στη λειτουργία, βεβαίως πρέπει να έρχονται στη λειτουργία. Διότι στη Θεία Λειτουργία η παρουσία μας και η σημασία της λειτουργίας είναι ότι μετέχουμε εις την χάρη του Θεού που είναι διάχυτος εις τη Θεία Λειτουργία και τα παιδάκια και οι ασθενείς και οι ετοιμοθάνατοι και οι διανοητικά ανάπηροι και όλοι μπορούν να μετάσχουν σε αυτήν τη χάρη ανεξάρτητα από το αν ο εγκέφαλος μπορεί να προσλάβει ας πούμε αυτά τα νοήματα και μηνύματα τα οποία παρέχονται διανοητικά εκείνη την ώρα. Εντάξει, κάποιος που ακούει, κάποιος που ξέρει, μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει, ξέρω εγώ, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, τη συγχάρητη. Ένας που δεν το καταλαβαίνει όμως, ουδόλως υστερείται, διότι μετέχει στην χάρη, την υπάρχουσα χάρη στο μυστήριο. Χωρίς να σημαίνει αυτό βέβαια ότι καταργούμε τη λογική λατρεία, καταργούμε την κατανόηση, ακόμα και το λέξιο βεβαίως, πρέπει να καταλαβαίνουμε τι λέμε στη Θεία Λειτουργία. Αλλά εάν οι περιστάσεις μας και οι συνθήκες μας είναι τέτοιες που δεν μπορούμε να καταλάβουμε, βρεθήκαμε ξέρω εγώ σε έναν χώρο που λειτουργούν οι άνθρωποι στη γλώσσα τους. Αν πάμε στους Άραβες Ορθοδόξους και λένε τα αράπικα εκεί, που δεν καταλάβουμε εμείς τι λένε. Καταλαβαίνουμε τίποτα. Δεν έχει σημασία όμως. Σημασία έχει ότι λειτουργούν σωστά, λειτουργούν ορθοδόξα, λειτουργούν με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και ο άνθρωπος μετέχει σε αυτήν τη χάρη ανεξάρτητα εάν καταλαβαίνει ή όχι. Είχαμε εμείς ένα αδερφό, ένα μοναχό, ο οποίος ήταν από μια ξένη χώρα. Δεν ήξερε λέξη ελληνικά, λέξη. Εγώ ήξερα κάτι ψευτογαλλικά και υποτίθεται ότι συνεννοούμαστε με εκείνα που ήξερα τότε. Τώρα δεν ξέρω τίποτα. Τα ξέχασα δηλαδή. Λοιπόν, καθόταν ώρες ολόκληρες στην ακολουθία, στις αγρυπνίες, σε λειτουργίες, ώρες ολόκληρες. Και προσευχόταν και μετήχε, λες και ήταν ας πούμε όλα τα έξι από ξένα εκατοτά. Δεν τον ενοχλούσε αυτό το πράγμα. Ώρες του λέγαμε, καταλαβαίνεις τίποτα, λέει όχι, όχι τίποτα. Τίποτα, λέξη δεν καταλάβαινε. Και όμως, δεν εζημιώθηκε καθόλου. Βέβαια τώρα ξέρει, αλλά τότε δεν ήξερε. Μετέχουμε λοιπόν στη Θεία Λειτουργία, μετέχουμε στη χάρη του Αγίου Πνεύματος, μετέχουμε στο μυστήριο του Χριστού το οποίο υπάρχει στη Θεία Λειτουργία, αλλά από την άλλη βεβαίως εάν μπορούμε να καταλάβουμε είναι ακόμα καλύτερα και ακόμα πιο βοηθητικά. Υπάρχει αυτή η σχέση του Θεού με τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος ίσταται ενώπιον του Θεού
και ομιλεί ενώπιος ενωπίο, ομιλεί κατ' ενώπιον του Θεού και αναφέρει στον Θεό όλη αυτήν την, όλα τα αισθήματα του. Γι' αυτό βλέπετε στη λειτουργία δεν λέμε του Θεού, ας πούμε, απλώς ξέρεις, δώσ' μας τούτα, 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 εντάξει, ας πούμε, όπως πας στον μπακάλι και δίνεις τον κατάλογο σου, ας πούμε, εκεί, ξέρω εγώ, τον λίστα και σου φέρνει τα ψώνια ή λες τρία γάλατα, πέντε ψωμιά, δύο κιλά ντομάτες. Δεν είναι έτσι το Θεό. Όπως τα μωρά που έχουν να ξομολογηθούν κάτι παιδάκια και γράφουν σε ένα χαρτάκι όλες τις αμαρτίες τους. Έχουν ένα χαρτάκι που το χρησιμοποιούν όλα. Λοιπόν, και βγαίνοντας ένας το δίνει στον άλλο. Και μπαίνουμε... λοιπόν, μπαίνει ο τελευταίος, ήταν πιο σπιρτόζος και μικρούλης, σου λέει κάτσε να διαβάζω, μου λέει το 2, το 3 και το 5. Το ένα λέει το έκαμα. Εγώ λέω ο άλλος που το έκαμα είναι το ένα. Επειδή ήταν αριθμημένες οι αμαρτίες. Το 2 μου λέει, έκαμα το 2, το 3 και το 5. Τα λένε τα κάμα. Ναι, τι τέλειωσε. Ήταν η εξομολόγηση του. Το 2, το 3 και το 5. Λοιπόν, βλέπετε όταν ο άνθρωπος προσεύχεται και μιλά στο Θεό, μιλά με έναν τρόπο που όχι πως τον έχει ο Θεός ανάγκη, αλλά εμείς έχουμε ανάγκη να μιλούμε στο Θεό με σοβαρότητα και με τρόπον, ας πούμε, εντός εισαγωγικών ανάλογο. Αν έχετε διαβάσει το βίο του Άγιου Νεκταρίου που τον εσύστησα την προηγούμενη φορά, δεν ξέρω αν το βρήκατε ή αν το έχει κάνει το βιβλιοπωλείο μας, που ο Άγιος Νεκτάριος μιλούσε στην Παναγία, λέει, τον προσευχόντα στον πληθυντικό. Εσείς Κυρία Θεοτόκε, λέγε. Ένα λέγε, ξέρω εγώ, όπως μιλούσε στον πληθυντικό. Δηλαδή με τόση προσοχή, με τόση ευλάβεια, με τόση, ας πούμε, αίσθηση ότι το να μιλάς στον Θεό δεν είναι απλό πράγμα. Δεν μπορεί να μιλάς στον Θεό. Ναι, να του μιλάς με παρησία όπως είναι ο φίλος σου, ο αδελφός σου, ο πατέρας σου, ό,τι καλύτερο και ό,τι πιο πολυτιμότερο για σένα, αλλά με αυτή την αίσθηση ότι αυτός εις τον οποίο απευθύνεσαι είναι ο Θεός. Γι' αυτό βλέπετε στη Θεία Λειτουργία πάντοτε, ας πούμε, εκφραζόμαστε και εκφράζεται η Εκκλησία με έναν τρόπο θεολογικό στο Θεό, με έναν τρόπο που εκφράζει τα συναισθήματα της, συναισθήματα του λαού, και λέει «Συ Κύριε ο Θεός ημών, Κύριε που είσαι Θεέ μας, του οποίου η εξουσία είναι ανυπολόγιστη και η δόξα είναι ακατάληπτη, που το έλεος είναι αμέτρητον και η φιλανθρωπία άφατος, ανέκφραστη». Θα μπορούσε να παραλείψει όλα αυτά και να πει «Κύριε, κάμε μας τούν και τούτο». Δεν είναι έτσι όμως που μιλούμε στο Θεό. Έχει τον τρόπο, γιατί βοηθιέται ο άνθρωπος έτσι να αισθανθεί ότι δεν μιλά πρόχειρα, δεν μιλά, ξέρω εγώ, στον μπακάλι, δεν μιλά οπουδήποτε, αλλά απευθύνεται στον Θεό, που έχει μεγάλη σημασία για την ψυχή μας αυτό το πράγμα. Και τι ζητά από τον Θεό? Αυτός Δέσποτα, λέγει, κατά την εσπλαχνία σου. Εσύ Δέσποτα, Κύριε, κατά την εσπλαχνία σου. Βλέπετε, όχι επειδή το αξίζουμε εμείς, όπως εμείς πάμε και απαιτούμε και νομίζουμε, μα γιατί μου το έκαμε ο Θεός, και αρχίζουμε και τα γιατί, και γιατί να τα πάθω, και γιατί να τα κάνω, και γιατί, που το γιατί κρύβει ανέδεια μέσα. Μα γιατί καλέ να λες το γιατί? Οι άλλοι όλοι που τα παθαίνουν δηλαδή, δεν ήταν ποντζίνοι. Είναι δεύτερη ποιότητα άνθρωποι, και εσύ είσαι πρώτη, και τώρα που το έπαθε, διαρώτησα γιατί το έπαθα εγώ. Όταν το πάθει ο γείτονά σου, γιατί είπε το γιατί? Όταν κάθε μέρα αρρωστούν γύρω μας άνθρωποι, γιατί δεν λέμε γιατί αρρωστούν? Και τώρα που αρρώστησα εγώ, γιατί αρρώστησα? Τι σημαίνει γιατί αρρώστησες? Όλοι οι άνθρωποι αρρωστούν και εσύ θα αρρωστήσεις. Όλοι οι άνθρωποι θα αποθάνουν και εσύ θα αποθάνεις. Όλοι οι άνθρωποι ταλαιπωρούνται και εσύ θα ταλαιπωρηθείς. Που μας πιάνει τώρα αυτή η κρίση. Η κρίση και η κρίση. Τόσα χρόνια που παθνίσκα στην Αφρική που την πείνα. Και... άρεσε στο Σάββατο τον, α? Λοιπόν, γιατί μας έπιανε το αλίμονο? Εντάξει, εμείς δεν είχαμε κρίση. Καλοπερνούσαμε. Κάμναμε και τους φιλανθρώπους, ας πούμε, τα περισσεύματά μας,
τα στέλναμε στην Κένια και στη Μοζαμβίκη και οπουδήποτε. Υιοθετήσαμε και μωρά. 20 ευρώ το μήνα. Στο σκύλο μας βέβαια δίνουμε 20 ευρώ τη βδομάδα. Αν το ταΐζουμε με τα εκείνα τα πράγματα που αγοράζει. Αλλά και ένα μαυράκι έτσι για το καλό, ας πούμε, υιοθετούσαμε. Λοιπόν, αλλά δεν μας ενοχλούσε και πολύ. Εντάξει, όσοι ήταν πιο ευαίσθητοι μπορεί να ενοχλούνταν κάπως. Τώρα σφυγόμαστε και έχουμε κρίση και τι θα κάνουμε. Με αυτή η κρίση μαστίζει εδώ και δεκαετίες το 1/3 και περισσότερο του πλανήτη. Η Ασία ολόκληρη, η Αφρική ολόκληρη, η, ξέρω εγώ, η Λατινική Αμερική, πώς τη λένε, και τι άλλες χώρες μπορώ να ξέρω εγώ. Πόσες κρίσεις έχουν και πόσες δυσκολίες έχουν και πόσοι άνθρωποι αποθνίσκουν και απέθνισκαν τόσο καιρό μέσα στους δρόμους αβοήθητοι από την πείνα, παιδάκια από την πείνα. Άνθρωποι, μας έλεγε ένας Μητροπολίτης από την Αφρική, για ένα πανατόλ. Απέθνισκαν άνθρωποι, δεν είχαν ένα πανατόλ να πιούν. Μέσα στους πόνους, μέσα στις υπηρετούς από μαλάριες, από αυτά. Διότι ακόμα βγάζουν πηγάδια και πίνουν νερό από τα πηγάδια, από τους λάκκους. Και αποκτούν χίλιες δυο αρρώσκες οι άνθρωποι. Δεν υπάρχουν συνθήκες υγιεινής. Λοιπόν, όλα αυτά δεν μας ενοχλούσαν. Τώρα που ήρθα σπίτι μας, στριμωγνόμαστε και αντισανασχετούμε. Και αποκτούμε εκείνα όλα τα δικαιώματα και αυτή την ανέδεια και αυτές τις όλες τις επαναστάσεις. Δεν έχουμε αυτό το ταπεινό φρόνημα και να πούμε, κοίταξε, τόσα χρόνια υπέφεραν τόσοι άνθρωποι. Ας υποφέρουμε κι εμείς μαζί τους. Ας γευθούμε κι εμείς λίγο τη δυσκολία όλων αυτών των ανθρώπων. Και μαζί με όλους κι εμείς. Και να το θεωρήσουμε σαν μια ευκαιρία να καλλιεργήσουμε πνευματικά τον εαυτό μας, πρώτον, και δεύτερον να καλλιεργήσουμε και την αρετή της ελεημοσύνης και της ασπλαχνίας και της συμπαράστασης. Αυτές είναι ώρες που θα φανούμε όλοι μας τι είμαστε. Αυτή την ώρα θα φανούμε. Είμαστε άνθρωποι αγάπης και ευαγγελικού πνεύματος που μπορούμε να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλο. Εάν βοηθήσουμε ένας τον άλλο, τίποτα δεν μπορεί να μας πιάσει. Και οι κρίσεις θα ξεπεραστούν και όλα. Εάν ο καθένας κλειστούμε στον εαυτό μας, δεν χρειάζεται να έρθει κρίση. Ήδη έχουμε κριθεί και κατακριθεί από μόνοι μας. Κατά την ασπλαχνία λοιπόν του Θεού τον επικαλούμαστε, όχι κατά απέτηση, όχι κατά δικαίωμα, ότι δικαιούμαστε αφού μας έπλασες, αφού είμαστε παιδιά σου, αφού είσαι πατέρας μας, αφού είσαι Θεός, απαιτούμε να μας ζεις. Όχι έτσι. Κατά την ασπλαχνία σου, επειδή είσαι έσπλαχνος, επειδή είσαι φιλάνθρωπος, επειδή είσαι πατέρας μας και επειδή μας αγαπάς, σε παρακαλούμε, παρόλο που δεν το αξίζουμε, να επιβλέψεις εφ' εμάς, να μας κοιτάξεις με καλοσύνη, με αγάπη, να επιβλέψεις σε εμάς και επί των Άγιων Οίκων τούτων και σε αυτόν τον Άγιον Οίκο, γιατί σίγουρα και ο ναός του Θεού, ο χτιστός χώρος που μαζευόμαστε όλοι μέσα, είναι ένας Άγιος Οίκος, ένα Άγιον Οικοδόμημα, το οποίο εξυπηρετεί αυτή την ανάγκη που έχουμε να συναθρηστούμε όλοι σαν ένας άνθρωπος, να συναθρηστούμε σε αυτόν τον Άγιον Οίκο, ο οποίος είναι ανεγερμένος για αυτόν τον σκοπό, και να αποτελέσουμε όλοι μαζί την Εκκλησία του Χριστού. Όχι ο καθένας σπίτι μας, όχι ο καθένας στο υπνοδωμάτιό μας, όχι ο καθένας να διαβάζουμε από μόνοι μας τα βιβλία μας και τις προσευχές μας, αλλά συνηγμένοι στο όνομα του Χριστού, στον Άγιον Οίκο του Χριστού. Και τι θα κάνει, επιβλέποντας εφ' εμάς και επί των Άγιων Οίκων τούτο, πίσω με θυμών και των συνευχομένων ημίν πλούσια τα ελέη σου και τους χτιρμούς σου. Χάρισε σε εμάς και σε όσους προσεύχονται μαζί μας. Ο ιερεύς παρακαλεί τον Θεό να δώσει ο Θεός σε όλους μας και στους ιερείς οι οποίοι έχουν αυτήν το διακόνημα, το λειτουργήμα να ίστανται ενώπιον του Θεού ως εκπροσώπου του λαού του Θεού και για όλους τους ανθρώπους που είναι παρόντες πλούσια τα ελέη και τους ηχτηρμούς στην ασπλαχνία του Θεού. Γι' αυτό είναι ανάγκη να πηγαίνουμε στη Θεία Λειτουργία, γιατί στη Θεία Λειτουργία μετέχουμε όλοι μας στην χάρη του Αγίου Πνεύματος, λαμβάνουμε την ευλογία του Θεού η οποία διαχέεται σε όλους τους παρόντες,
σε όλους αυτούς που εκείνη τη στιγμή συγκεκριμένη ώρα συγκροτούν την Εκκλησία του Χριστού. Και στη συνέχεια εκφώνος λέγει ο ιερεύς ως συνέχεια της ευχής ότι πρέπει σι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Και ο λαός απαντά το αμήν. Γιατί λέγει, ζητούμε όλα αυτά τα πράγματα γιατί σε σένα αρμόζει κάθε δόξα, κάθε τιμή και κάθε προσκύνηση στον Πατέρα και στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και στους απέραντους αιώνες. Αμήν. Στο Θεό ανήκουν όλα. Στο Θεό ανήκουν όλα. Σε μας τι ανήκει? Ανήκει, ας πούμε, η συγκατάθεση της ελευθερίας μας. Ότι συγκατατιθέμεθα στην κλίση του Θεού. Να κάνουμε αυτό το οποίο αφορά τη δική μας παρουσία. Όχι πως ο Θεός έχει ανάγκη από εμάς. Ο Θεός δεν έχει ανάγκη από εμάς. Είτε είμαστε παρόντες, είτε δεν είμαστε, ο Θεός θα κάνει το έργο Του. Αλίμονο να πιστέψει ο άνθρωπος ότι, ξέρεις, ας πούμε, αν δεν ήμουν εγώ, τι θα γινόταν, ή μετά από μένα τι θα γίνει. Αυτός ο άνθρωπος ο οποίος σκέφτεται έτσι, αν δεν είναι άρρωστος στα μυαλά του, είναι πλανεμένος. Διότι πώς μπορεί κανείς να σκεφτεί με αυτόν τον τρόπο? Πριν από μας υπήρχαν εκατομμύρια χρόνια η ανθρωπότητα και ο κόσμος όλος. Και μετά από μας υπάρχουν άλλα τόσα ίσως. Δεν ξέρουμε. Και εμείς τι μπορούμε να κάνουμε και ποιοι είμαστε εμείς? Βέβαια ο κάθε άνθρωπος ανταποκρίνεται ή δεν ανταποκρίνεται στην κλίση των καιρών, των δεδομένων της εποχής του, στις ανάγκες της εποχής του. Ας πούμε ένα παράδειγμα. Τώρα είναι μια περίοδος κρίσεως, μια περίοδος που υπάρχουν πολλές δυσκολίες. Και καλούμαστε όλοι να βοηθούμε ένα στον άλλο όπου μπορούμε. Ο Θεός δεν θα μπορούσε να βρει τρόπο να ξεπεραστεί η κρίση, σίγουρα. Ο Θεός δεν θα μπορούσε να θρέψει τους πεινασμένους και τους δυστυχισμένους και τους φτωχούς και τους ταλέπορους, βέβαια θα μπορούσε. Έχει ανάγκη ο Θεός τα λεφτά μας? Δηλαδή έχει γούστο να μας λέει ο Θεός, σας παρακαλώ, δανείστε με, ας πούμε, κάποια χρήματα για να τακτοποιήσω κάποιους ανθρώπους. Δεν έχει ανάγκη ο Θεός. Ο Θεός δύναται και εκ των λίθων να θρέψει τους ανθρώπους. Όμως, εμείς είμαστε αυτοί που κρινόμαστε ανάλογα με την εποχή μας. Ζεις σε μια εποχή που είναι αυτή η ανάγκη. Ο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων ζούσε σε μια εποχή που υπήρχε ανάγκη της ελεημοσύνης. Τι έκαμε? Έδωσε το παρόν του, συγκατετέθη στην κλίση αυτή τον καιρό και έγινε Ιωάννης Ελεήμων, έγινε φιλάνθρωπος, έγινε Ελεήμων και ανταποκρίθηκε σε αυτή την ανάγκη που ήταν εκείνη την ώρα. Ο Μέγας Αθανάσιος ήταν ιερέσεις, ήταν απειλή του, ας πούμε, η αλήθεια της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Έδωσε το παρόν του σε αυτή την ανάγκη και ορθοτόμησε τον λόγο της αληθείας. Εδιώχθηκε, καταδιώχθηκε, αλλά εστάθηκε. Φύλαξε την πίστη και μας παρέδωσε την πίστη μας με ανώθευτο. Κάθε εποχή, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τις ανάλογες ανάγκες της. Και στην προσωπική μας ζωή, βλέπετε, έρχεται μια ώρα, τώρα είναι νηστεία, πάει έξω. Έρχεται ώρα να φάεις, ξέρω εγώ, είσαι με φίλους σου, είσαι με παρέα. Τι να κάνω τώρα, ξέρω εγώ, να μην προσβάλλω, να μην αρχίζω για τα πράγματα μας που κάνουμε. Να μην τους προσβάλλουμε, να μην τους φέρουμε σε δύσκολη θέση, να μην τους, ξέρω εγώ, αυτά. Άντε φάει και λίγο από εκεί. Βέβαια, πίσω από όλα αυτά είναι η λεμαργία μας, δεν είναι η ευαισθησία μας, ας πούμε. Στα άλλα όλα τους προσβάλλουμε, άμα θέλουμε, και εκεί έλειψε να τους προσβάλλουμε. Ή άμα κάνουμε δίαιτες, ή άμα είμαστε, ξέρω εγώ, χορτοφάγοι και διάφοροι ανθρωποφάγοι, δεν μας πειράζει να το κάνουμε. Και μας υπήραξε τώρα ότι τα είχα προσβάλλει από την νηστεία, ας πούμε. Μα αυτή η ώρα, αυτή η ομολογία χρειάζεται. Νηστεύεις. Τι σημαίνει να καταλύσεις την νηστεία γιατί, ξέρω εγώ, δυσκολεύεσαι να πεις του άλλου? Εντάξει, πες του, δεν μπορώ να το φάω αυτό το πράγμα. Εάν είχες ένα πρόβλημα την υγεία σου και δεν μπορούσες να φάεις και το φαΐ, αν είσαι αλλεργικός, τι θα έκαμνες? Θα το τρώγες και θα πέθαινες? Αλλά και αν το έκαμνες αυτό, μπορεί να πει κανείς ότι δικαίωμά σου το κάνεις,
Αλλά δεν μπορείς να είσαι, ας πούμε, σοβαρός και συνειδητός τέκνων της Εκκλησίας όταν παραβαίνεις τους κανόνες της Εκκλησίας, εντολές της Εκκλησίας. Άλλον εκείνο το ως άνθρωπος, που σίγουρα είμαστε άνθρωποι και δεν μπορούμε, δεν θέλουμε, δεν επαρκούμε, δεν ξέρω. Αλλά ποιος μπορεί να το επιφυλάττει τον νόμο του Θεού απόλυτα. Αλλά εντάξει, κάνει ό,τι μπορεί. Όχι όμως και ενσυνείδητα, γιατί ξέρω εγώ εντράπηκες. Τράπηκες να κάνεις το σταυρό σου, επειδή να φάεις, ας πούμε, στο τραπέζι, αν μην κάνω το σταυρό μου, γιατί θα δυσκολέψω τους άλλους ανθρώπους. Ο άλλος που τον κάνει, γιατί σε δυσκολεύει εσένα. Ο άλλος δεν έχει πρόβλημα να μην τον κάνει, να πει ό,τι θέλει. Και ιδίως σήμερα που έχουμε δημοκρατία, του κάνει, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Και δεν τολμάς να του πεις τίποτα, διότι σου λέει, γιατί τι σε ενοχλά εσένα. Είσαι ρατσιστής, ας πούμε, είσαι οτιδήποτε. Τα ίδια δεν ισχύουν για όλους, δεν έχουμε όλη την ίδια ελευθερία. Έχει λοιπόν στιγμές που θα ομολογήσεις την πίστη σου στην νηστεία. Έχει στιγμές που θα ομολογήσεις την πίστη σου στην ελεημοσύνη. Έχει στιγμές που θα ομολογήσεις την πίστη σου στα δόγματα της Εκκλησίας, στην αλήθεια της Εκκλησίας. Κάθε στιγμή, κάθε ώρα, κάθε δεδομένο, κάθε ανάγκη έχει τα ανάλογα. Εσύ πρέπει να φανείς πιστός σε όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό κάνει ο άνθρωπος. Ο Θεός δεν έχει ανάγκη από τίποτα από μας. Δεν παίρνει τίποτα από όσα κάνουμε. Εμείς έχουμε ανάγκη από αυτά. Όταν ελεώ τον αδερφό μου, δεν το κάνω γιατί έχει ανάγκη ο Θεός να τον ελεήσω. Ο Θεός μπορεί να τον θρέψει καλύτερα από μας. Εγώ όμως έχω ανάγκη να ελεήσω τον αδερφό. Εγώ έχω ανάγκη να τον στηρίξω. Εγώ έχω ανάγκη να πω, ας πούμε, αυτό το οποίο πρέπει να πω, να φυλάξω αυτό που πρέπει να φυλάξω, να σταθώ εκεί που πρέπει να σταθώ. Έχει έναν ωραίο λόγο, έναν ωραίο παράδειγμα στην Παλαιά Διαθήκη, που επήγε κάποιος εκεί, τον έστειλε ο Θεός να πει στην βασίλισσα, η οποία ήταν σύζυγος, ήταν Εβραία η βασίλισσα και ήταν σύζυγος του βασιλιά, ο οποίος δεν ήταν Εβραίος και ήταν ειδωλολάτρης, να μην τολμήσει ο βασιλιάς να κακοποιήσει τους Εβραίους. Και Εστίρ. Και της είπε ότι κοίταξε, θα του πεις. Αυτή δίσταζε, πώς θα το πω, δεν ήταν εύκολο πράγμα. Δεν είναι όπως τώρα που λέτε ότι θέλετε τους άντρες σας και αλλημονώντα δεν τα κάνει. Λοιπόν, τότε για να πάει να του πει, δεις τον άντρα σου και τον βασιλιά, πρέπει να περάσεις διάφορα πράγματα. Τέλος πάντων, της λέει ο προφήτης, άκουσε, της λέει, εάν πάση του πεις και ακούσει τον λόγο σου, ο Θεός θα σε ευλογήσει και εσένα και τον οίκο σου όλο. Αν φοβηθείς και δεν παείς, ο Θεός έχει τρόπο να σώσει τον λαό του. Δεν έχει ανάγκη που σένα. Έχει τρόπο να σώσει τον λαό του. Αλλά εσύ και ο οίκος σου θα καταστραφούν. Δηλαδή, δεν έχει ανάγκη ο Θεός από την ελεημοσύνη σου. Εάν θέλει και εάν βούλεται, τα πάντα μπορεί να κάνει. Εσύ όμως που δεν το κάνεις, εσύ δεν θα έχεις την ανάλογη αυτήν ευλογία από τον Θεό, γιατί παρήθες και παρήδες την ανάγκη αυτήν, οποιαδήποτε ανάγκη κι αν είναι. Είναι ανάγκη ομολογίας, είναι ανάγκη, ξέρω εγώ, έργων αγαθών, είναι ανάγκη προσευχής, οτιδήποτε είναι τη συγκεκριμένη στιγμή, το οποίο καλούμαστε να κάνουμε. Νομίζω ότι ο άνθρωπος αυτό μπορεί να κάνει. Τα υπόλοιπα ανήκουν στον Θεό, γι' αυτό στον Θεό είναι όλη η δόξα και όλη η τιμή και όλη η προσκύνηση, στον Πατέρα, στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα. Και όταν ο Θεός δοξάζεται, δοξαζόμαστε όλοι, γιατί είμαστε τέκνα του Θεού και μετέχουμε όλοι σε αυτή την ευλογία την οποία ο Θεός παρέχει στον κόσμο. Τώρα και πάντοτε και στους αιώνας των αιώνων. Πάντοτε. Και όλα επεκτείνονται, βλέπετε, το είπαμε και στην αρχή, επεκτείνονται στους αιώνας των αιώνων. Δεν τελειώνουν τα πράγματα μέσα στην Εκκλησία. Έχει επέκταση στους απέραντους αιώνες. Δεν υπάρχει φραγμός. Διαλύεται το μεσότυχον του θανάτου, έτσι φεύγει ο θάνατος, χάνεται, ας πούμε, αυτός ο φραγμός, και τα λόγια μας και τα έργα μας και η ζωή μας και τα πάντα πορεύονται μέσα στην αιωνιότητα. Γι' αυτό και έχει σημασία όλα όσα κάνουμε. Δεν υπάρχουν πράγματα χωρίς σημασία στη ζωή μας. Δεν υπάρχουν πράγματα πρόχειρα και δευτερεύοντα και άχρηστα.
Μετά την εκφώνηση του ιερέως, τότε ο λαός ψάλλει το πρώτο εφήμνιο, το πρώτο αντίφωνο, το οποίο είναι, όπως το ξέρετε, τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτερ σώσον ημάς. Παρακαλούμε τον Χριστό, τον Σωτήρα Χριστό, με τις πρεσβείες και τις ευχές της Παναγίας μας, να μας σώσει. Ο Χριστός σώζει τον κόσμο. Ο Χριστός σώζει τον κόσμο. Αλλά και οι Άγιοι σώζουν τον κόσμο, πρεσβεύοντες εις τον Κύριο. Πολλοί και οι ψάρτες λένε, ξέρω εγώ, υπεραγία εδώ και πρέσβευε υπέρ ημών. Σωστό. Δυσκολεύονται να πούν υπεραγία εδώ και σώσον ημάς. Βρε, τι έπαθες. Είμαστε Ορθόδοξοι, ξέρουμε τι λέμε, ας πούμε. Δεν λέμε ότι σώζει η Παναγία. Σώζει πρεσβεύουσα υπέρ ημών. Ο Χριστός είναι ο σωτήρ του κόσμου, βεβαίως. Το ξέρουμε, το διδάσκει η Εκκλησία μας, είναι δόγμα της πίστεώς μας. Αλλά όταν λέμε υπεραγία θα το και σώσον ημάς, δεν αμαρτάνομαι, δεν βλασφημούμε, δεν λασάνομαι, διότι σώζει η Παναγία μας με τις πρεσβείες της. Έτσι μας σώζει. Και όταν ο Απόστολος Παύλος έλεγε «Γέγω να της πάσει τα πάντα, είναι πάντως τι να σώσω», λέγει. Δεν είναι σώσει ο ίδιος, ένας σωτήρας του κόσμου Παύλος, αλλά τους έσωζε δια της διδασκαλίας του, δια των προσευχών του, δια του παραδείγματός του, δια της αποστολικής του παρουσίας. Λοιπόν, έτσι δεν έχει πρόβλημα και δυστυχώς επηρεασμένοι από Προτεστάντες και από άλλους, και τα ακούμε και στην Εκκλησία μας καμιά φορά. Τέλος πάντων, τουλάχιστον να ξέρουμε ότι αν μην έχουμε τέτοια σύνδρομα. Αφού ψαλεί λοιπόν αυτό το εφήμνιο, το αντίφωνο, τις πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς, και είπαμε την προηγούμενη φορά πόσο σημαντικό είναι το ότι στην Θεία Λειτουργία είναι παρόντες ζώντες και κεκοιμημένοι, και όλοι είναι ζώντες ενώπιον του Θεού. Βλέπετε, επικαλούμαστε τις πρεσβείες Αγίων, της Παναγίας. Μα η Παναγία πέθανε πριν 2.000 χρόνια και όλοι οι Άγιοι πριν τόσα χρόνια. Ναι, αλλά δεν απέθαναν πραγματικά, δηλαδή η ψυχή τους δεν απέθανε. Η Παναγία μας βεβαίως αναισθήθηκε είναι στο Χριστό, αλλά και οι υπόλοιποι Άγιοι, οι οποίοι τα σώματα είναι νεκρά. Είναι νεκρά σώματα μεν, αλλά οι ψυχές τους ζουν ενώπιον του Θεού. Ο Θεός είναι Θεός ζώντων και δεν είναι Θεός νεκρών. Γι' αυτό στην Θεία Λειτουργία όλοι μαζί, ζώντες και κεκοιμημένοι, ζωντανοί και νεκροί, είμαστε παρόντες. Και οι μεν και κοιμημένοι εύχονται για μας, προσεύχονται για μας, και εμείς προσευχόμαστε για τους κεκοιμημένους αδελφούς μας, πάντοτε στη Θεία Λειτουργία, αλλά για αυτούς που η Εκκλησία επισήμως ανεγνώρισε ως εσωσμένους και ως τέκνα του Θεού και φίλους του Θεού και Αγίους του Θεού, αυτούς τους παρακαλούμε να πρεσβεύουν και να προσεύχονται για μας, που έχουμε την ανάγκη των προσευχών τους για να βαδίσουμε τον δρόμο, τον καθημερινό δρόμο που έχουμε μπροστά μας. Αφού λοιπόν ψαλεί αυτό το αντίφωνο, τότε ο διάκονος λέγει την συναπτή, «Έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη Ι χάριτη, της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα». Είναι τα ίδια τα οποία μελετήσαμε στην προηγούμενη αίτηση του διακόνου, και ο ιερεύς λέγει την δεύτερη ευχή των αντιφώνων κατά τη διάρκεια που ο διάκονος εκφωνεί τις αιτήσεις αυτές, τις προτροπές προς τον λαό. Λέγει λοιπόν η δεύτερη ευχή: «Κύριε ο Θεός ημών, σώσον τον λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξεσον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σέ». Ο Θεός, ο ιερεύς προσεύχεται εις τον Θεό αναγνώσκοντας την ευχή του αντιφώνου λέγοντας: «Κύριε Θεέ μας, σώσε τον λαό σου και ευλόγησε τους κληρονόμους της Βασιλείας σου». Όλες οι προσευχές της Εκκλησίας έχουν τελικό σκοπό τη σωτηρία του ανθρώπου. Αυτό είναι το πραγματικό ζητούμενο και η πραγματική ανάγκη του ανθρώπου, η σωτηρία μας. Όλα τα άλλα είναι δευτερεύοντα.
Και όπως ο Χριστός μας είπε να ζητούμε πρώτα τη Βασιλεία του Θεού και όλα τα άλλα θα τα προσθέσει. Ο Χριστός που ξέρει τις ανάγκες μας. Και να ξέρετε, και το, είμαι βέβαιος ότι το ξέρετε, ότι ο Θεός δεν λέει ψέματα. Εμείς λέμε ψέματα. Εμείς υποσχόμαστε, ξέρω εγώ, θα βοηθήσουμε, θα είμαστε μαζί, θα κάνουμε, θα φτιάσουμε, θα είμαστε δίπλα σου. Και την επόμενη ώρα βέβαια τα ξεχνάμε όλα. Αλλά ο Θεός δεν είναι έτσι. Ο Θεός μας υπεσχέθη να μας αναπληρώνει τις ανάγκες μας, τις ελλείψεις μας, τις δυσκολίες μας. Όταν ζητούμε τη Βασιλεία του Θεού, τότε και ο Θεός δίδει όλα τα υπόλοιπα που έχουμε ανάγκη. Και η Εκκλησία προσεύχεται για τη σωτηρία του λαού του Θεού και για την ευλογία όλων αυτών των ανθρώπων που είναι κληρονόμοι της Βασιλείας Του. Το πλήρωμα της Εκκλησίας Σου φύλαξον, όλα τα μέλη της Εκκλησίας Σου να τα φυλάξεις, να τα διαφυλάξεις με τη χάρη Σου, με την παρουσία Σου, όλους αυτούς τους ανθρώπους που είναι μέλη της Εκκλησίας. Αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου Σου. Αγίασε αυτούς που αγαπούν την ευπρέπεια του ναού Σου. Εδώ ας πούμε να σταθούμε λίγο. Βλέπετε ότι η Εκκλησία και οι προσευχές της Εκκλησίας αναφέρονται και σε όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι αγαπούν την ευπρέπεια του οίκου του Θεού. Και κάνει εντύπωση σήμερα ακόμα και μερικοί άνθρωποι χριστιανοί που πάνε και στην Εκκλησία που έχουν μια τάση έτσι υποτίθεται απλότητας και υποτίθεται λιτότητας και υποτίθεται πτωχίας, οι οποίοι θέλουν οι ναοί να είναι, ας πούμε, ξέρω εγώ, γυμνοί. Και λέει, τι χρειάζεται, ας πούμε, ο ναός να έχει το πολυέλαιο, να έχει, ξέρω εγώ, το μανάλι, να έχει. Σίγουρα και χωρίς αυτά πάλι ναός είναι. Και χωρίς ναούς μπορούσαμε να κάνουμε. Και μέσα σε χειροκαλύβες. Δεν παθαίνουμε τίποτα. Η Εκκλησία γεννήθηκε και μεγάλωσε μέσα στα σπήλαια και στους τάφους και στις κατακόμβες. Και στην Αφρική, να μας πάτε, υπάρχουν χορτοκαλύβες που είναι εκκλησίες. Δεν παθαίνει τίποτα. Όμως, είναι δική μας ανάγκη. Είναι δική μας η ανάγκη να έχουμε ευπρέπεια του οίκου του Θεού. Εμείς έχουμε ανάγκη να είναι ευπρεπής ο ναός μας. Να είναι ένας χώρος που να μπορεί και σαν χώρος να μας βοηθά. Βλέπετε, αυτή είναι μια αίθουσα. Είναι αίθουσα. Αίθουσα ομιλιών. Δεν είναι ιερός ναός. Δεν παρέχει εκείνη την ατμόσφαιρα του ιερού ναού. Αν σε αυτή την αίθουσα την αγιογραφήσουμε, βάλουμε εικόνες, βάλουμε τα καντήλια μας, θυμιάσουμε κτλ, αλλάζει η ατμόσφαιρα. Η Εκκλησία μέσα από την πείρα των Αγίων έχει τα δικά της δεδομένα. Βλέπετε, έχει τη δική της αρχιτεκτονική. Ένας ναός δεν είναι χτισμένος όπως τα υπόλοιπα σπίτια. Έχει την αρχιτεκτονική του. Έχει τη μουσική του. Έχει τη δική του μουσική. Δεν έχει την κοσμική μουσική. Έχει τη δική του μουσική. Έχει τη δική του διακόσμηση. Έχει τη δική του μυρωδιά. Θα μπορούσαμε, ας πούμε, να βάλουμε πια τα που βάζουμε στα γραφεία, πιτάκια και ξέρω εγώ, στο κατευθυνθείτε η προσευχή μου, απαντούσαμε έναν κουμπί και να φυσούσε, ας πούμε. Μη γελάτε, γιατί το έχω ακούσει στο εξωτερικό, όχι σε ορθόδοξους ναούς. Οι άνθρωποι που εκεί παραπέμπουν και ψάχνουν να βρουν άκρη, ένας ιερέας για να μην θυμιατίζει, λέει, τώρα τι να γεμίζουμε καπνούς, ας πούμε, τον τόπο και να παίρνουν άνθρωποι καπνοί και όπως εμάς παθαίνουν κάποιες κυρίες που μόλις μπούμε στον ναό αρχίζουν τα μαντιλάκια. Έναν καντιώτη που ήθελαν αυτές. Βρε, όλη η μέρα με στα καυσαέρια και με το τσιγάρο στο στόμα, σε πειράζουν οι καπνοί. Τις βλέπω κάτι κηδείες, ιδίως άμα είναι κηδείες, που υπάρχουν άνθρωποι που μόνο στις κηδείες έρχονται. Έρχονται κάτι κυρίες με κάτι μαύρα γυαλιά και κάτι μαύρα νύχια. Λοιπόν, και μόλις που κάνει το μαντήλι τους κάνει αέρα. Είναι δεύτερη κόρη μας. Κάτσε έξω με φυρτή κιόλας.
Τι είναι όλα τα πράγματα, α πούμε, πια σε λιοψυχά, ακόμα δεν πήγε με την εκκλησία. Τι σε πείραξε. Τέλος πάντων, η καπνή. Πειράζεται το λιβάνι, φύρνεται. Τόσες άλλες μυρωδιές δεν τη φύρνουν. Είναι και ψυχολογικά και πνευματικά. Και πνευματικά. Έχει ακόμα ένα που τον πειράζει το λιβάνι. Λοιπόν, αυτός ο παπάς, ο μη Ορθόδοξος, έβαλε μέσα στην εκκλησία του κάτι μηχανήματα, αυτά που φυσού, και όταν ήταν η ώρα που έπρεπε να θυμιατίσει, πατούσε το κουμπί και φυσούσε μέσα στην εκκλησία που κάτι φυσούνες και γέμιζε ένα άρωμα, ας πούμε, για σεμί, ξέρω εγώ, λεμόνι. Θα πει κανείς, τι διαφορά έχει από το θυμιάτισμα? Μα η εκκλησία έχει τη μυρωδιά της. Έχει τη μυρωδιά της. Έχει τις γεύσεις της. Τα κόλληβα, τα πρόσφορα, αποκορύφωμε Θεία Κοινωνία, έτσι. Κοινωνούμε. Βλέπετε, οι Άγιοι Πατέρες απαγόρευσαν και μέχρι καθαιρέσως υποβάλλουν τον ιερέα, ο οποίος λειτουργεί και δεν βάζει ζεστό νερό μέσα στη Θεία Κοινωνία και κοινωνά τον κόσμο με παγωμένη Θεία Κοινωνία. Δεν κάνεις γιατί. Γιατί πρέπει να, για να έχει την αίσθηση ότι δεν κοινωνεί νεκρόν αίμα, αλλά ζωντανό. Δεν επιτρέπεται να πιάσεις την παγωμένη και αντιδόσεις. Πρέπει να ρίξεις ζεστό νερό μέσα και μάλιστα λέει και εκεί να προσέξεις εσύ ο ιερεύς, ώστε το νερό να είναι τόσο που να μην γίνει νερουλή, ας πούμε, έτσι να χαθεί η αίσθηση του ίνου, του άρτου. Δεν μπορεί να βάλει μια φραντζόλα να την κάνεις άρτον, ας πούμε. Έχει τη γεύση του. Έχει την όσφρηση της, έχει τη μουσική της, έχει την αρχιτεκτονική της, έχει τη ζωγραφική της. Έχει τη ζωγραφική της η Εκκλησία. Έχει την εμφάνισή της. Πώς βλέπω τους ιερείς, τη λειτουργία, τα άμφια, τα σκεύη, τα πάντα. Όλα αυτά τα πράγματα αποτελούν μέσα από την πείρα των αιώνων, μέσα από την εμπειρία των Αγίων, μέσα από την εμπειρία όχι μόνο της Αγιότητος, αλλά και όλων αυτών τα οποία οι Άγιοι μέσα από τις αποκαλύψεις που ο Θεός τους έδωσε είδαν. Βλέπετε, ο Θεός όταν ήταν να κατασκευάσει ο Μωυσής τη σκηνή του μαρτυρίου και στη συνέχεια ο Σολομών, τον ναό του Σολομώντος, ο ίδιος ο Θεός του είπε τι να κάνει ακριβώς και του έλεγε πρόσεξε, θα κάνεις ακριβώς όπως τα είδες εν το όρι του Αγίου, όπως σου τα έδειξα, θα κάνεις διαφορετικά. Τόσες πύχες θα μετρήσεις, τόσα πράγματα θα κάνεις, έτσι θα κάνεις τα θυμιάματα και δεν επέτρεπε ο Θεός αυτόν το άρωμα το οποίο χρησιμοποιούσε για το θυμίαμα το χρησιμοποιήσει άλλος. Ήταν καθαρά αφιερωμένο στον οίκον του Θεού. Δηλαδή αυτή η αίσθηση ότι αυτός ο χώρος ανήκει σε εμάς, στην Εκκλησία, στα τέκνα της Εκκλησίας και είναι φτιαγμένος, είναι δομημένος από πάσα άποψη για να μας βοηθά εμάς να προσευχόμαστε, να αισθανόμαστε την παρουσία του Θεού, να αισθανόμαστε την ευλογία, όλη αυτή την ευλογία του χώρου, έχει σημασία. Και βέβαια είναι πραγματικά ο λαός μας είναι πολύ αξιέπαινος, διότι αγαπούν τους ναούς οι άνθρωποι και βοηθούν την ανέγερση ναών και την ευπρέπεια των ιερών ναών, όσοι εκκλησιάζονται και όσοι αναπαύονται στον ναό. Αλλά υπάρχει και μια μερίδα που νομίζουν ότι τάχα είναι απλότατη, ξέρω εγώ. Άσε που τα στα σπίτια μας έχουμε που το καλό καλύτερο και τις τράπεζες μας γεμάτες λεφτά και γραμμάτια και πώς τα λένε τα λαλομόλογα, ξέρω πώς τα λένε. Λοιπόν, εκείνα δεν μας πειράζουν. Εκείνα δεν μας πειράζουν. Να δεν μας πειράζουν. Μέσα στα σπίτια μας να έχουμε τα καλύτερα, δεν μας πειράζουν. Πάμε στην εκκλησία, λέω χρυσά εκκλησία. Ήρθαν κάποιοι, λέει χρυσά εκκλησία. Λέω πέμε ένα πράγμα από τα μέσα που χρυσό. Λέει εκείνο είναι χρυσό. Χάρισμα σου αφού είναι χρυσό. Βρε μπρούντζον είναι. Λέω καλά, τόσο κόβει το μυαλό σου. Δυνατόν να χρυσό ο πολυέλαιος. Μα τι μας επέρασες. Ο αυτοκράτορας της Αιθιοπίας να είμαστε να έχει έλαιος. Έχουμε τόσα χρήματα, κάνουμε χρυσό πολυέλαιο. Μπρούτζο, γυαλισμένο μπρούτζο είναι. Φερνικωμένο. Πήγαινε, κόψε ένα κομμάτι αφού είναι χρυσό, θα κάνει και εσύ τη ζωή σου. Να χτίσει κανένα σπίτι. Και πουλά το, για χρυσό, αν είσαι κανένα που το αγοράζει.
υπερβολές. Όλα αυτά νομίζω τα παθαίνουμε, γιατί έχουμε συμπλέγματα με τα ψυχολογικά εμείς ήδη. Νομίζουμε ότι θα αναπαύσουμε τον λογισμό μας εφαρμόζοντας στους άλλους τη λιτότητα και την πτωχία και όχι στον εαυτό μας. Και μετά, γιατί δεν καταλάβαμε ότι αυτός ο χώρος είναι ο χώρος ο οποίος για μας είναι, ας πούμε, σαν το χέρι του Θεού, από το οποίο χέρι του Θεού παίρνουμε όλα τα δώρα του Θεού. Σε αυτόν τον χώρο παίρνουμε όλες τις ευλογίες του Θεού και όλα τα μυστήρια του Θεού. Και ξέρετε, είναι πολύ, πολύ συνταραχτικό να πω το να κάτσει κανείς σε μια εκκλησία μερικές ώρες, να δείτε πόσοι άνθρωποι περνούν από την εκκλησία και πόσοι άνθρωποι έρχονται στους ναούς αναζητώντας, ιδίως σήμερα, ξεκούραση. Έρχονται να ησυχάσουν, να ξεκουραστούν, να ερεμήσουν, να προσευχηθούν, να προσευχηθούν. Και πόσο σημαντικό είναι αυτός ο χώρος να προσφέρει στους ανθρώπους και την κατάλληλη ατμόσφαιρα. Μπαίνει μέσα και βλέπεις, καταλαβαίνει ότι αυτό είναι κάτι άλλο. Δεν είναι ένα παγωμένο πράγμα, όπως στις παγωμένες καρδιές, ας πούμε, ανθρώπων μακράν του Θεού. Έχει μια ζεστασιά, έχει μια ομορφιά, έχει μια προσοχή. Και όλα αυτά είναι έργα των ανθρώπων. Τις εκκλησίες τις χτίζει ο λαός, τις χτίζουν οι άνθρωποι. Τις χτίζει κανένας οργανισμός. Ο λαός τις χτίζει, γι' αυτό και προσευχόμαστε για όλους αυτούς τους κτήτορες των ιερών ναών και όλους αυτούς που αγαπούν την ευπρέπεια του οίκου του Θεού. Την ευπρέπεια του οίκου του Θεού. Και τι λέγει ακόμα. Ξέρετε, έχει έναν Άγιο, ο οποίος όταν πήγαινε στην εκκλησία, ένας ιερεύς, δεν θυμάμαι τώρα ποιος ήταν, και ήταν να βάλει μέσα στο παγκάρι κέρματα να πάρει τα κεριά, έψαχνε να βρει τα πιο καθαρά, τα πιο γυαλιστά, ας πούμε. Και άμα ήταν και λίγο ακάθαρτο, το καθάριζε με το μαντιλάκι, τι το βάζει. Λέει, το καλύτερο. Μα αυτό το ίδιο πράγμα είναι. Θα βάλεις 2 ευρώ, είτε παλιό είναι, είτε καινούριο, ξέρω εγώ, νόμισμα είναι, το ίδιο αντιτιμή είναι. Ναι, αλλά το γυαλιστό, το καθαρό, το ωραίο. Απλότητα. Αλλά αυτή η απλότητα δείχνει, ας πούμε, τι είναι την ευγένεια του ανθρώπου, του άλλου, ας πούμε. Σου λέει να βάλω το καθαρό, το ωραίο. Όχι το δεύτερο, το οποίο είναι, ξέρω εγώ, άλλος πως. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει. Εσύ, λέγει Θεέ μου, να αντιδοξάσεις, όπως αυτοί οι άνθρωποι δοξάζουν εσένα και προσφέρονται σε σένα και υπηρετούν εσένα μέσα από αυτά τα χτιστά και απλά πράγματα, εσύ να τους αντιδοξάσεις με τη θεϊκή σου δύναμη και να μην μας εγκαταλείψεις εμάς που ελπίζουμε σε σένα. Γιατί στο Θεόν ελπίζομαι και Αυτόν επικαλούμαστε, διότι δικό σου είναι η εξουσία και η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος του αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εδώ να τελειώσουμε, γιατί βλέπω την ώρα απέναντι. Αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε. Ναι. Τώρα να έρθει το μικρόφωνο να ακούν και οι άλλοι. Δώστε το χέρι με χέρι. Κοιτάξτε, αυτό που ήθελα να ρωτήσω. Είπετε ότι ζητούμε συνέχεια από τον Θεό και σε κάποια περίπτωση όποτε θέλει ο Θεός επεμβαίνει. Έτσι είπετε κατά λέξη. Πότε επεμβαίνει, για να το καταλαβαίνουμε ενεργά. Και θέλω να μας αναπτύξετε και λίγο ή σε επόμενα ομιλίες σας τον όρο θεομηνία. Τι εννοούμε με τον όρο θεομηνία? Δηλαδή ο σεισμός είναι κάτι το κακό? Έρχεται στο νου σου μόνο μιας κάτι το κακό. Τι εννοούμε με τον όρο θεομηνία? Ναι. Καταρχάς, ο όρος θεομηνία δεν είναι χριστιανικός όρος. Είναι αρχαιοελληνικός όρος και σημαίνει η μήνυση του Θεού, δηλαδή ο θυμός του Θεού. Αλλά δεν εκφράζει ακριβώς χριστιανικά την δική μας, ας πούμε, πίστη. Ο Θεός δεν θυμώνει. Δεν θυμώνει ο Θεός.
και δεν έχει κακίες και νεύρα, ας πούμε, και κάνει κακά πράγματα. Ή όταν λέμε βιβλική καταστροφή, λέει, βιβλική καταστροφή. Μα η βίβλος, η Αγία Γραφή, είναι ένα βιβλίο ευλογίας του Θεού. Δεν είναι ευλογία, ένα βιβλίο καταστροφικό και τρομοκρατικό και ξέρω εγώ που σκορπά το φόβο και τον τρόμο. Είναι λασσασμένες εκφράσεις. Θεομηνία, έτσι, Μαργαρίτα, εσύ που είσαι φιλόλογος, είναι αρχαιοελληνική έκφραση. Στους αρχαίους Έλληνες, όταν θύμωνε ο Δίας, πέτασε κεραυνούς που τον Όλυμπο και κατέκαιγε τον κόσμο. Ήταν η μήνυση των Θεών, η οργή του Θεού. Σε εμάς όμως δεν υπάρχει αυτό. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ο Θεός οργίζεται και σύει τον κόσμο που τα νεύρα του και να περιμένουμε να του περάσουν τα νεύρα να σταματήσει να μας πειράζει ή να τον καλοπιάσουμε, να του τάξουμε κάμποσα πράγματα πέρα και του ησυχάσει και γλίτωσε μπουλό του. Αλλήμον δηλαδή αν είχαμε έναν τέτοιο Θεό που εκνευρίζεται ή έχανε την υπομονή του με εμάς. Ο Θεός του Ευαγγελίου, ο Θεός ο αληθινός είναι απαθής Θεός. Δεν έχει πάθη, δεν οργίζεται, δεν έχει μείνει, δεν έχει μίσος, δεν έχει πράγματα τέτοια. Ο Θεός είναι αγάπη. Εάν γίνονται τέτοια, γίνονται όχι γιατί ο Θεός οργίζεται, αλλά γιατί ο άνθρωπος παρεχτρέπεται. Είναι αποτέλεσμα της παρεχτροπής του κόσμου, όχι της οργής του Θεού. Ο Θεός δεν οργίζεται. Δεν μπορούμε, κατά κυριολεξία, δεν μπορούμε να πούμε η οργή του Θεού. Βέβαια, έτσι συμβατικά λέμε θεομηνία, ξέρω εγώ, ο θυμός του Θεού, συμβατικά. Αλλά κατά κυριολεξία δεν πρέπει να λέμε, δεν εκφράζει πραγματικά τον Θεό αυτό. Το πρώτο εξήχασα που μου είπες. Από πότε επεμβαίνει. Κοίταξε να σου πω κάτι. Νομίζω ο Θεός επεμβαίνει συνέχεια. Αυτό που είπες, πώς να το καταλαβαίνουμε. Πρέπει εμείς τα μάτια μας, τα αισθητήρια μας, να είναι τόσο εκπαιδευμένα που να συλλαμβάνουν όλες αυτές τις επεμβάσεις του Θεού. Γιατί αν δεν τις συλλαμβάνουν, ο Θεός είναι παντού στη ζωή μας. Αλλά δεν το βλέπουμε. Ενώ όταν σιγά σιγά αναπτύξουμε τα πνευματικά μας αισθητήρια, τότε παντού θα βλέπουμε τον Θεό και γι' αυτό συνεχώς η καρδιά μας θα είναι σε μια διαρκή δοξολογία και ευγνωμοσύνη του Θεού. Ενώ βλέπεις τόσες ευεργεσίες μας κάνει ο Θεός και ο άλλος δεν λέει έναν ευχαριστώ του Θεού. Και ο άλλος και στα κακά ακόμα λέει ευχαριστώ. Γιατί έχει τα αισθητήρια του γυμνασμένα, πιάνει ας πούμε. Ξέρει να βλέπει το χέρι του Θεού παντού. Ο άλλος ακόμα δεν το βλέπει. Δεν μπορεί να διακρίνει. Όπως ένας άνθρωπος που έχει πρόβλημα με την όρασή του, δεν βλέπει καλά-καλά και βλέπει χοντρά-χοντρά. Ή άλλος μην τα αφήνει του. Εγώ που έκανα ράφτης, ας πούμε, στο Άγιον Όρος ήμουν ράφτης. Έραφκα, ναι. Και μάγειρας έκανα, αλλά και ράφτης. Λοιπόν, άμα πω να αγοράσω υφάσματα, και θωρώτα, γκίζωτα. Μπορεί μια σειρά τόπια, ας πούμε, κάνω έναν έτσι και βρίσκω αυτό που δεν είναι συστατικό. Ξέρω το, καταλάβω το. Καταλάβω το. Άλλοι καύκουν τα, αφησούν τα, κάνουν τα αυτιά. Είναι εκπαιδευμένα τα χέρια μου. Η αφή μου είναι τέτοια που όταν κάνω έτσι καταλαβαίνω το ρούχο, τι ρούχο είναι. Ένας, ξέρω εγώ, γεωπόνος, αν με ρωτήσεις που χώρο δεν καταλάβω τίποτε. Ένας εκπαιδευμένος καταλάβει. Έτσι και στα πνευματικά. Εκείνος που εκπαιδεύτηκε και έχει γεγυμνασμένα τα αισθητήρια του, βλέπει παντού τον Θεό. Παντού ο Θεός είναι. Τα πάντα ομολογούν την παρουσία του Θεού. Ή αν είμαστε εμπαθείς και σκοτισμένοι, το Θεό μπροστά μας να δούμε, θα τον καταλάβουμε. Να το ζητήσουμε ταυτότητα. Μια ανακοίνωση που μας είπαν εδώ. Η κοινότητα νέολαι σας προσκαλεί στο παζαράκι αγάπης που λειτουργεί δίπλα στο αρχονταρίκι τώρα και τα έσοδα από αυτό το παζαράκι αγάπης θα δοθούν στο Ίδρυμα Αρχιεπισκόπου Λουκά, το οποίο χτίζεται για παιδιά με αναπηρίες. Το παζαράκι θα λειτουργεί και αύριο πριν και μετά την ομιλία. Είναι ένα ίδρυμα το οποίο χτίζεται σε χώρο που η Ιερά Μονή Μαχαιρά παρεχώρησε και μια ομάδα αγαπητών μας ανθρώπων μπήκα σε αυτήν την
σε αυτόν τον αγώνα να χτίσουν το χώρο αυτό για παιδιά που έχουν αναπηρίες και έχουν ανάγκη αυτού του χώρου για να μπορούν να διαβιούν καλύτερα. Και είναι αφιερωμένο στον Αρχιεπίσκοπο Λουκά το Ρώσο και με παζαράκια και με εισφορές και με χίλια δύο πράγματα, όπως όλα τα καλά έργα σιγά σιγά προχωρεί. Τι κόστος έχει το κτίριο? Έχεις έτσι λεφτά, Κωστή? Τι κόστος έχει, Θέκλα, πού είσαι? Τι κόστος έχει? 2,5 εκατομμύρια περίπου. Πού θα χτιστεί? Δυστυχώς δεν θα χτιστεί στη Λεμεσό. Αλλά δεν σημαίνει τίποτε. Μπορεί να μετακινούμενο, να το φέρνουμε ή το παίρνουμε. Διότι ο χώρος που εδόθηκε, που έχει η Μονή Μαχαιρά, είναι χώρος κοντά στην Αγία Σκέπη, στο Φιλάνι. Σε ένα πανέμορφο χώρο, δεν είναι τίποτα, κοντά στη Λεμεσόν είναι. Και οι άνθρωποι που αποτελούν τον πυρήνα αυτού του χώρου είναι από τη Λευκοσία. Αλλά η Κύπρος δεν είναι μια μεγάλη χώρα που έχουμε να αποστάσεις. Όταν κάνουμε κάτι σε μια πόλη, είναι για όλον την Κύπρο, για όλον τον κόσμο. Όσοι μπορείτε λοιπόν, μπορείτε να επισκεφτείτε δίπλα το Αρχονταρίκι και αγοράζοντας κάτι από αυτό το παζαράκι που το διοργανώνει η κοινότητα νέων, σίγουρα και εσείς θα ωφεληθείτε και θα ωφελήσετε με τον τρόπο σας την καλή αυτή προσπάθεια. Λοιπόν, εμείς θα είμαστε εδώ κανονικά σε 15 μέρες την ίδια ώρα. 21. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτο. Και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προσεργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου τον Αγία. Thank you.